Κρατήστε το και θα σας παρακαλούσα και να μην με ξαναρωτήσετε, γιατί δεν σας ξαναπαντήσω, γιατί θα είναι η χιλιοστή φορά που το λέω. Πρώτον, εμάς μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε το δρόμο το γρηγορότερο δυνατό. Πρώτον με την προσωρινή λύση, δεύτερον με την οριστική και ασφαλή λύση. Η επιλογή το τεχνικό, το ποια θα είναι η τεχνική αυτή λύση, που παίρνει υπόψη της τη συνολική γεωμορφολογία και του νταμαριού και που θα τη δουν οι τεχνικοί, όχι εγώ, εσύ, ο δίπλα, ο παραπέρα, εμείς δηλαδή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το Υπουργείο και οι τεχνικοί του, αυτοί θα επιλέξουν και θα πούν ναι, η συγκεκριμένη λύση που προτείνομαι δεν έχει σχέση με την αποκατάσταση του νταμαριού, είναι λύση οριστική για να δώσουμε δρόμο στην κυκλοφορία. Και δεύτερον, εγώ ξεκαθάρισα από την προηγούμενη φορά ότι εμείς θα επιδιώξουμε λύσεις για το θέμα του νταμαριού, αλλά δεν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, όπως για παράδειγμα η περιφέρεια, που έχει και την ευθύνη. Άρα, όχι να δείχνετε όλοι το Δήμο και να το λέει ο πολίτης που ενδεχομένως να μην ξέρει και το ποιος έχει τι και τα λοιπά ως αρμοδιότητα, εννοώ, το καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο πολίτης όλες τις αρμοδιότητες. Επιτρέπει να το λέμε εμείς μεταξύ μας εδώ μέσα, που υποτίθεται έχουμε γνώση και ξέρουμε πολλά, όλα δεν τα ξέρουμε, ξέρουμε αρκετά πράγματα, εν πάση περιπτώσει.